Να ξαναδώσουμε στο λαό μας, τον ελληνικό λαό, που 4 χρόνια τώρα έγινε το πειραματόζωο της κρίσης, να του δώσουμε ξανά αξιοπρέπεια, γιατί η Ελλάδα μπορεί να έχει ξανά φωνή και περηφάνεια στην Ευρώπη. Ο λαός μας μπορεί να έχει ξανά ελπίδα προοπτική. Και η Αττική και η Αθήνα, θα ανοίξουν το δρόμο αυτής της μεγάλης ανατροπής. Η Αττική και η Αθήνα θα σύρουν το χορό της μεγάλης αλλαγής, της μεγάλης ανατροπής του παλιού και χροκοπημένου πολιτικού κατεστημένου, που από αυτήν την Κυριακή και την επόμενη οριστικά θα δώσει τη θέση του σε μια νέα γενιά εκπροσώπων του λαού μας. Μια νέα γενιά που εκφράζεται στα πρόσωπα του Γαβριήλ και της Ρένας, που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, που δεν γεννήθηκαν σε κάποια πολιτικά τζάκια, σε κάποιες οικογένειες που περιμένουν να φτάσουν τα 18 να ενηλικιωθούν για να μπουν στο στίβο της πολιτικής και να διεκδικήσουν αξιώματα, που δεν έχουν μάθει να συνδιαλέγονται με τα μεγάλα συμφέροντα και κυρίως που είναι σαν όλους εσάς, σαν όλους τους νέους ανθρώπους που έχουν χάσει από την κρίση την ελπίδα, τα όνειρα, την προοπτική τους. Γιατί έρχεται πραγματικά η ώρα να ανοίξει ο δρόμος μιας διαφορετικής διακυβέρνησης, να ανοίξει την άλλη Κυριακή τις πύλες του αυτό το Δημαρχείο που ποτέ του δεν μπήκαν να διοικήσουν αριστεροί και νέοι άνθρωποι με άλλες ιδέες, άλλες απόψεις, να ανοίξει τις πύλες του στο λαό, να εκπροσωπήσει το λαό της Αθήνας. Αλλά να ανοίξει και η περιφέρεια, να αποδεσμευτεί από τα μεγάλα συμφέροντα της διαπλοκής και να τεθεί στην υπηρεσία του λαού της Αττικής με τα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες του. Γι' αυτό στο πρόσωπο του Γαβριήλ και της Ρένας δεν βλέπουμε μόνο μια νέα γενιά πολιτικών, αλλά ένα άλλο ύφος, ένα άλλο ήθος, ένα άλλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα άλλο ύφος άσκησης πολιτικής και διακυβέρνησης μαζί με το λαό, για το λαό, από το λαό. Αυτή την Κυριακή όμως, πολίτες της Αθήνας, τελειώνουμε και με τους εκβιαστές. Τελειώνουμε με τους τρομοκράτες του ελληνικού λαού. Τελειώνουμε με τα μνημόνια και τις πολιτικές της καταστροφής και παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για όσα έγιναν στις Κάνες πριν 3 χρόνια δικαιώνουν με τον πιο πανηγυρικό τρόπο τη βασική μας εκτίμηση για την κρίση και τη διαχείρισή της. Επιβεβαιώνουν όχι μόνο τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις υποψίες του κάθε Έλληνα πατριώτη. Θέλω να σταθώ μόνο σε 2 σημεία. 2 σημεία που είτε θάβουν είτε διαστρεβλώνουν αυτές τις μέρες τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Το πρώτο αφορά στον κυρίαρχο, τον περιβόητο, τον περίφημο πια εκβιασμό του λαού μας με την δήθεν εξώθηση της χώρας από την Ευρωζώνη. Ένας εκβιασμός που δέσποσε στις προηγούμενες εκλογές και που δεν ήταν παρά ένα τεράστιο ψέμα, μια φούσκα, μια απάτη, μια δολιότητα και περιφρόνηση του ελληνικού λαού. Και θα κριθούν οι αυτούργοι αυτής της απάτης, αυτού του εκβιασμού στις επερχόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Διότι το διαβόητο Brexit, η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, που η ίδια η κυρία Μέρκελ χαρακτήρισε συνταγή απόλυτης καταστροφής της Ευρώπης, δεν ήταν τίποτα άλλο από μια εκβιαστική απειλή που μεθόδευσαν ώστε να τεθεί ως κυρίαρχο θέμα εκβιασμού στο λαό μας, προκειμένου να αποκλείσουν με συνοπτικές διαδικασίες κάθε άλλη πιθανότητα, κάθε άλλη εξέλιξη που θα είχε τον λαό κυρίαρχο στην Ελλάδα. Το συζήτησαν βέβαια αυτό το σενάριο, αποκαλύπτεται. Το συζήτησαν προκειμένου να το αποκλείσουν με συνοπτικές διαδικασίες, μόλις ανακάλυψαν τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε όχι για μας,
για όλη την Ευρωζώνη και κυρίως για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες της Ευρώπης, που αυτές πληρώνουμε με το υστέρημά μας, με τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, με τα χρήματα που έπρεπε να πάνε στους συνταξιούχους, με τα χρήματα που έπρεπε να πάνε για την ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους. Γιατί όμως, φίλες και φίλοι, πολίτες της Αθήνας επέλεξαν αυτόν τον εκβιασμό? Γιατί ήθελαν να επιβάλλουν στην Ελλάδα το καθεστώς του μνημονίου. Και για να επιβάλλουν αυτό το καθεστώς, ήθελαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να είναι κυβερνήσεις δοτές. Αυτοί που μας κυβερνούν να είναι υποτελείς. Αυτοί που μας κυβερνούν να παίρνουν απευθείας εντολές από το Βερολίνο και από τις Βρυξέλλες. Αυτό ήθελαν, προκειμένου να κυβερνούν με τα μνημόνια της λαϊλασίας. Και αυτή η αποκάλυψη πράγματι δίνει άλλο περιεχόμενο και άλλη διάσταση σε αυτές τις εκλογές. Είχαμε πράγματι από την αρχή εμείς ζητήσει αυτές οι εκλογές να είναι το δημοψήφισμα που έπρεπε να γίνει για το μνημόνιο από το 2010 και τελικά θα γίνει το Μάιο του 2014 με 4 χρόνια καθυστέρηση. Όμως με τις τελευταίες αποκαλύψεις αυτό το δημοψήφισμα παίρνει και έναν χαρακτήρα παλαϊκής τιμωρίας απέναντι στους ψεύτες, στους εκβιαστές, στους τρομοκράτες. Το δεύτερο σημείο όμως το οποίο θέλω να σταθώ, που προκύπτει επίσης από τις τελευταίες αποκαλύψεις, είναι ότι στην Ελλάδα τα 4 τελευταία χρόνια ζούμε μία πρωτοφανή πολιτική ανομαλία που παρόμοια της έχει να ξαναδεί ο τόπος από τις εποχές που τα ανάκτορα και το παλάτι διαφέντευαν τις τύχες του λαού μας. Ξένα κέντρα, παρασκηνιακά συμφέροντα, αρχιερείς των αγορών και των τραπεζών διορίζουν κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς υπαλλήλους της Τρόικας. Χαράζουν πολιτικές, καταρτίζουν προγράμματα τιμωρίας των Ελλήνων, επιβάλλουν τη θέλησή τους. Κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, αφού συμμετείχαν ως κομπάρσεις αυτές τις νέου τύπου ανακτορικές συνωμοσίες των Κανών, βρουν τώρα ως κομπάρση του Βερολίνου και τον κάθε λογής Μπαρόζο στην πατρίδα μας. Γιατί από το Βερολίνο και από τους Μπαρόζο αντλούν την εξουσία τους. Και το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να διαπραγματευτούν υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του λαού μας απέναντι σε αυτούς που τους στηρίζουν για να παραμένουν κυβερνήτες στη χώρα μας. Και ναι, πράγματι, φίλες και φίλοι, αποδείχτηκε πια, ο βασιλιάς είναι γυμνός, αποδείχτηκε πέραν πάσης αφιβολίας. Η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι παρά προϊόν ανομαλίας και γι' αυτό είναι παραγωγός ανομαλίας. Επιβλήθηκαν από το σκοτάδι και δεν μπορούν παρά να παράγουν σκοτάδι. Είναι μια συμμαχία στην απάτη, είναι μια συμμαχία στην εξαπάτηση, είναι προϊόν συνωμοσίας, αλλά τώρα τελειώνει ο χρόνος τους. Αυτήν και την άλλη Κυριακή ο ελληνικός λαός θα δείξει ότι έχει αξιοπρέπεια, περηφάνεια, θα δείξει ότι έχει ελπίδα και θα αγωνιστεί για να οικοδομήσουμε μαζί μια άλλη Ελλάδα, μια πραγματικά νέα Ελλάδα. Τη νέα Ελλάδα της δικαιοσύνης, της προκοπής, της αξιοπρέπειας. Πολίτες της Αθήνας, αυτήν και την άλλη Κυριακή γυρίζουμε σελίδα. Η Ελλάδα της υποτέλειας που δεν έχει φωνή στην Ευρώπη, η Ελλάδα που ξέρει μόνο να σκύβει το κεφάλι στους ισχυρούς, τελειώνει στις 18 και στις 25 του Μάη. Η Ελλάδα ξαναβρίσκει φωνή. Και η Ευρώπη ξαναβρίσκει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διεξόδου για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, με αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή, με δημοκρατία. Βέβαια, έχουν δίκιο να μας φοβούνται.
Ο κύριος Γιούγκερ που χθες κατάπιε τη γλώσσα του, σήμερα ήταν λαλίστατος. Ανησυχεί, λέει, μην τυχόν και στην Ελλάδα έχουμε κυβέρνηση και θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να με αντιμετωπίζει όχι σε debate, αλλά σε συνόδους κορυφής. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι η ζωή. Κάποια στιγμή τελειώνει ο εκβιασμός και η τρομοκρατία. Και κάποια στιγμή οι λαοί ξυπνούν και παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν τη θερμή υποστήριξη. Θέλω όμως να σας πω ειλικρινά. Αυτό που χθες είδατε δεν ήταν παρά το αυτονόητο. Αυτά που χρόνια τώρα έπρεπε να έχουν υποθεί μπροστά σε αυτούς που φαντάζουν γίγαντες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολιτικοί νάνοι, διότι έχουν οδηγήσει ένα λαό στην εξαθλίωση και δεν έχουν το δικαίωμα να οδηγούν ένα λαό στην εξαθλίωση. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι μου ήταν και πολύ εύκολο, διότι λίγο πριν μπω σε αυτή την αίθουσα, στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχα δύο σημαντικές, σημαδιακές συναντήσεις. Ένα τηλέφωνο από την Αθήνα που μου έλεγε ότι στο μονομελές πρωτοδικείο του Ηρακλείου δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, και μια αναπάντεχη συνάντηση έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ναι και εκεί ήταν απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες και μου είπανε ότι το μονομελές πρωτοδικείο των Αθηνών της δικαίωσε. Και ναι, αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερ του μνημονίου. Αρχίζει να πέφτει ψηφίο, ψηφίδα, ψηφίδα αυτό το καθεστώς που χτίσαν 4 χρόνια για να λαϊλατήσουν το λαό μας. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή κάνουμε μία νέα αρχή. Μία νέα αρχή για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Μία νέα αρχή στη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και η οποία πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει από την εξουσία εκείνη που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και στην καθημερινότητά του. Από τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε καθαρή πολιτική, πρόγραμμα, κουράγιο, θέληση, δημοκρατική αντοχή να αλλάξουμε τη σχέση του πολίτη με την εξουσία. Έχουμε πρόσωπο, έχουμε και πρόσωπα. Πρόσωπα καθαρά, τίμια, αγωνιστικά, που μπορούν να δώσουν και να κερδίσουν με ανιδιοτέλεια, εντιμότητα και αφοσίωση το λαό μας σε αυτή τη δύσκολη μάχη. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη Ρένα και τον Γαβρίλ, αλλά και όλους και όλες που δίνουν αυτή τη μάχη στην περιφέρεια και στο Δήμο της Αθήνας. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κάθε Δήμο, σε κάθε περιφέρεια της πατρίδας μας, έδωσαν μια τίμια και σκληρή μάχη, και είμαι βέβαιος ότι αυτή την Κυριακή θα θερήσουν καρπούς. Και θέλω να πω ιδίως για τη Ρένα και τον Γαβρίλ. Εκπροσωπούν την νεότητα της αριστεράς, αλλά και την παράδοση του ήθους και της ανιδιοτέλειας, της σύγκρουσης με ό,τι εμποδίζει την πρόοδο. Γιατί εμείς δεν υποκλινόμαστε στα μνημόνια και στους κήρυκες του ρεαλισμού και της υποταγής, όπως οι σημερινοί εκπρόσωποι της ξεπεσμένης αριστοκρατίας του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Αττικής και στην πρωτεύουσα, που θέλουν να ξεχάσουμε, γι' αυτό και σπέβδουν ορισμένοι από αυτούς να βάλουν λευκό χρώμα το βράδυ των εκλογών, είναι, λέει, ανεξάρτητοι,
είναι ανεξάρτητη. Οι πιο εξαρτώμενοι από συμφέροντα είναι ανεξάρτητοι. Αυτοί που από συνήγοροι των πολιτών γίνανε συνήγοροι των συμφερόντων και δεν παραστάθηκαν ούτε στη δίκη της ένεργα που έπαιρνε τα λεφτά των πολιτών της Αθήνας και εξαφανίστηκε σε ένα βράδυ δίχως να δώσει τα δημοτικά τέλη, αυτοί λένε ότι είναι ανεξάρτητοι. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό, μην ξεγελαστείτε. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα και στην Αττική πολλοί που θα παριστάνουν τους ανεξάρτητους, είτε από ντροπή να πούν ποιοι τους στηρίζουν, είτε από δόλο. Το βράδυ των εκλογών όμως είναι βέβαιο ότι αν τους δοθεί ψήφος, θα είναι ψήφος εμπιστοσύνη στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Σαμαρά και στις μνημονιακή τους κυβέρνηση να συνεχίσουνε. Πρέπει όμως, φίλες και φίλοι, επίσης... Επίσης, φίλες και φίλοι, να συνειδητοποιήσουμε ότι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην Αθήνα και στην Αττική, κάθε ψήφος που θα πάει σε σχήματα που παριστάνουν τα αντισυστημικά, ιδιαίτερα στα σχήματα αυτά που στηρίζουν, που κρύβουν το αυγό του φιδιού, τους νεοναζί, τους φασίστες που θέλουν να απλώσουν το χέρι τους πάνω στον αθηναϊκό λαό και στο λαό της Αττικής, θα είναι ψήφος ντροπής για την Ελλάδα, για τους αγώνες της, θα είναι ψήφος ντροπής για την ιστορία του λαού μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν καμιά ψήφο να πάει χαμένη. Μέχρι την Κυριακή, μεθαύριο, έχουν μείνει λιγότερο από 48 ώρες. Ας μην αφήσουμε γειτονιά τη γειτονιά, πόρτα την πόρτα, σπίτι το σπίτι, να απευθυνθούμε σε όλους τους ψηφοφόρους, ανεξάρτητα από το τι ψήφιζαν μέχρι σήμερα και ανεξάρτητα από το αν έχουν πιστεί σε όλα με τις προτάσεις μας. Διότι η μοίρα το έφερε έτσι και η ιστορία, που η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι βόλη για την αλλαγή, είναι ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Είναι ψήφος δημιουργίας, είναι ψήφος ανατροπής. Να εξηγήσουμε στους πολίτες, ανεξάρτητα από το αν μέχρι σήμερα ψήφιζαν ή όχι την αριστερά, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας για τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Είναι ένας αγώνας για την Ελλάδα και για το λαό μας. Είναι ένας αγώνας για το μέλλον, την προκοπή, την προοπτική αυτού του τόπου. Είναι ένας αγώνας που, όπως σωστά λέει το σύνθημά μας, για τη ζωή και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, αυτή την Κυριακή δεν ψηφίζουμε μόνο για να αλλάξουμε πρόσωπα. Δεν ψηφίζουμε μόνο για να αλλάξουμε πολιτικές. Ψηφίζουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να αλλάξουμε κάθε δήμο και περιφέρεια. Να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και θα το κάνουμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Θα διεκδικήσουμε ψήφο υπερηφάνειας, αξιοπρέπειας, ανατροπής. Και θα νικήσουμε. Θα είναι ευχάριστα τα μαντάτα το βράδυ της Κυριακής, γιατί μας περιμένει μια σκληρή εβδομάδα μέχρι την τελική νίκη στις 25 του Μάη. Στις 25 που θα ψηφίσουμε όχι μόνο για να φύγουν στις 26, αλλά και για να αναλάβουν ευθύνες ο Γαβρίλ και η Ρένα. Να μπει ο Γαβρίλ στο Δημαρχείο, να μπει η Ρένα στην περιφέρεια της Αττικής. Για πρώτη φορά αριστερά, για πρώτη φορά μια νέα γενιά θα διεκδικήσει να εκφράσει το λαό μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα τα καταφέρουμε. Με τη δική σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Αυτός ο Μάης θα είναι ο δικός μας Μάης, θα είναι ο Μάης του λαού. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι,